λίρα και με το κλίμα να είναι γιορτινό, η υποδοχή των πρώτων τουριστών στο αεροδρόμιο Ηρακλείου Νίκος Καζαντζάκης, όπου λίγα λεπτά μετά τις 8 το πρωί έγινε η επίσημη υποδοχή με αψίδα νερού της πτήσης από το ανώβερο της Γερμανίας με πληρότητα 100%. We feel good. We like... Νιώθουμε πολύ καλά. Μας αρέσει η Ελλάδα και είμαστε ευτυχισμένοι που κάνουμε διακοπές. Νιώθω πολύ ασφαλής. Yes, I feel very safe. Was very great. Yes. Όλα είναι τέλεια και είμαστε τόσο εντυπωσιασμένοι που είμαστε εδώ. Ποδαρικό στο αεροδρόμιο Ηρακλείου κάνουν σήμερα 40 περίπου πτήσεις από Γερμανία, Ελβετία, Πολωνία και από άλλες χώρες, μεταφέροντας συνολικά περίπου 4.000 επιβάτες, τους πρώτους για την τουριστική σεζόν. Καλημέρα και καλό μήνα σε όλους. Σήμερα ξεκινάει ο τουρισμός στην Κρήτη, ξεκινάει δυναμικά. Θα σας πω μάλιστα και κάποια πτήση. Μεγάλωσε το αεροπλάνο από το 320 σε 330, που σημαίνει από 160 επιβάτες στους 300, γιατί είχε αυξημένη ζήτηση. Αυτό είναι πολύ καλό σημάδι για τον τουρισμό που περιμένουμε τους επόμενους μήνες. Με χαμόγελα και αισιοδοξία και έτοιμοι να απολαύσουν τις ομορφιές του νησιού μας, έφτασαν οι πρώτοι τουρίστες, οι οποίοι δήλωσαν ότι νιώθουν πάνω απ' όλα ασφάλεια, στέλνοντας το δυνατό αυτό μήνυμα σε όλο τον κόσμο. Νιώθω ασφαλής, έτσι πιστεύω. Είναι η πρώτη φορά που έρχομαι στο νησί σας. Όλα είναι κανονικά με τις ασφαλείς αποστάσεις. Επιτέλους η καλοκαιρινή σεζόν ξεκινά. Τα μηνύματα είναι θετικά, δήλωσε ο επικεφαλής της TUI στην Ελλάδα, Γιώργος Δήμας, ο οποίος παράλληλα τόνισε πως στόχος της TUI είναι ο τουρισμός να αγγίξει το 50% της κίνησης των περασμένων ετών. Είναι μια σημαντική μέρα, ξεκινάμε επιτέλους την καλοκαιρινή σεζόν, έστω και αργά. Ο επικεφαλής της του μέλους διοικητικού συμβουλίου της TUI που ήμασταν μαζί στην ΚΟ, ο κ. Σεμπάστιαν Έμπελ, ότι ο στόχος είναι περίπου το 50%, αλλά είναι νωρίς ακόμα. Αυτά θα πρέπει να περιμένουμε ένα μήνα ακόμα να δούμε πώς θα είναι η ροή των κρατήσεων. Για ένα δυναμικό restart στον κρητικό τουρισμό έκανε λόγο ο Γιώργος Πλιάκας, ο οποίος εξέφρασε την ικανοποίησή του. Θα είναι οι καλύτεροι πυροσβεστές για τους επόμενους που θα πάνε απάνω και θα τους πούνε ότι είμαστε πολύ καλά, ήτανε μένουμε ασφαλείς. Σήμερα είναι μια σημαντική μέρα για μας που δουλεύουμε στα αεροδρόμια. Είναι μια σημαντική μέρα για τον τουρισμό, για την οικονομία, για την Κρήτη. Ευχόμαστε ως εργαζόμενοι στο αεροδρόμιο και στην αεροναυτιλία να πάνε όλα καλά. Θα συμβάλλουμε με όλες μας τις δυνάμεις. Είμαστε σε εγρήγορση. Υπάρχει οργανωμένο σχέδιο, δήλωσε ο Δήμαρχος Ηρακλείου, Βασίλης Λαμπρινός. Υπάρχει σχέδιο και ελπίζομαι να μην παραστεί ανάγκη να παρέμβουμε κατά οποιοδήποτε τρόπο που δεν θα είναι ευχάριστος. Στην πρώτη πτήση έγιναν 20 δειγματοληπτικοί έλεγχοι από τους συνολικά 167 επιβάτες, ενώ σε ημερήσια βάση θα γίνονται 825. Με τον κωδικό που πρέπει να έχει ο κάθε επιβάτης, υπάρχουν κάποια προβλήματα τώρα στην αρχή, γιατί κάποιοι δεν το έχουν στο κινητό τους, το έχουν σε χαρτί. Αυτά είναι προβλήματα τα οποία θα τα λύσουμε. Είμαι πολύ ευχαριστημένος γιατί η διαδικασία προχωράει.